πάμε στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Χαμός έχει γίνει εδώ και δύο μέρες. Πιάστηκε συνδικαλιστής, ο οποίος ήθελε να χρηματιστεί με 50.000 ευρώ, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 50.000. Μπράβο σε περίοδο κρίσης. Και φυσικά έφερε σε πολύ δύσκολη θέση την διοικητή του Σωτηρία, την κυρία Μαρία Καρά, που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, κυρία Καρά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Σεφάνη. Πώς είστε? Προσπαθώ να είμαι καλά. Ευνηδιασμένη, γιατί εμείς ευνηδιαστήκαμε. Ευνηδιασμένη τα μέγιστα, όχι όμως σήμερα, είναι εδώ και λίγες μέρες που έχω ευνηδιαστεί δυσάρεστα. Καταλαβαίνω. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς την ιστορία, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, κυρία Καρά? Κοιτάξτε, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις του σωματείου εργαζομένων σχετικά. Για ποιο λόγο όμως, για ποιο λόγο, για τις μετακινήσεις, για κάποιον ιδιαίτερο λόγο? Όχι βέβαια, ο λόγος ήταν ότι το νοσοκομείο ήθελε να συνάψει προγραμματική συμφωνία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ναι, για να γίνεται, να γίνονται κλινικές μελέτες σχετικά με την βιοϊσοδυναμία των φαρμάκων και τα γενώσιμα φάρμακα αφενός, mm, και να ιδρυθεί και μία βιοτράπεζα ιστών που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει. Είχε προηγηθεί μια παραχώρηση ενός κτηρίου ερυπωμένου που βρίσκεται στον οικοπαιδικό χώρο του Σωτηρία, mm-hmm, το οποίο αυτό το ερυπωμένο κτίριο δεν χρησιμοποιείται από εμάς. Mm-hmm. Τους το παραχωρήσαμε, είχαν πάρει ένα ΕΣΠΑ πολύ σοβαρό, mm-hmm, το Ίδρυμα της Ακαδημίας, και θα φτιάχνανε εκεί αυτό το έργο το οποίο σας είπα. Ναι. Ποια ήταν η αντίρρηση των συνδικαλιστών? Στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, λοιπόν, θα συζητούνται οι προγραμματικές συμφωνίες. Υπήρχαν στο συμβούλιο βεβαίως και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Από την πρώτη στιγμή όμως, για όλη αυτή την υπόθεση, με αιτιολογικό ότι ξεπουλάμε το νοσοκομείο. Μα δεν το ξεπουλάγατε, κάνατε ένα καινούριο τμήμα, θα λέγαμε, μέσα στο νοσοκομείο. Δεν θα ήταν δικό μας, ήταν της Ακαδημίας, αλλά θα εργάζονταν σε αυτό και δικοί μας γιατροί και νοσηλευτές. Είναι πολύ σοβαρό το έργο. Ναι. Όλοι σχεδόν οι εργαζόμενοι το θέλανε, πλην των επικεφαλής του σωματείου, ναι, οι οποίοι αντιδρούσαν εντονότατα. Είναι γιατροί. Όχι, είναι και κάποιοι γιατροί μέσα. Οι γιατροί δεν νομίζω ότι έχουν την ίδια άποψη. Ναι. Είναι κυρίως το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι. Οι γιατροί καταρχήν είναι υπέρμαχοι αυτής της υπόθεσης, mm-hmm, και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Μα σε αυτές λοιπόν τις αντίρρησεις εκλήθη από εμένα και τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του σωματείου, να δούμε τι ακριβώς θέλουν και γιατί αρνούνται κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να δέχονται και την παραπικρή ζήτηση. Ναι. Επιχειρήσαμε πάρα πολλές φορές να τους ενημερώσουμε πλήρως γι' αυτό. Κάποιες φορές όντως ενημερώθηκα, περισσότερες όμως λέγανε δεν το συζητάμε το θέμα, εμείς δεν το θέλουμε το έργο και να μην γίνει στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι δικό μας και δεν μπορείτε να αποφασίσετε να το ξεπουλάτε. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω βέβαια και εγώ για ποιο ξεπούλημα μιλούσα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συζήτηση, mm-hmm, ο πρόεδρος του σωματείου, εμείς θέλουμε ανταποδοτικά ωφέλη. Mm-hmm. Δεν καταλάβαμε τι εννοούσε, τον ρωτήσαμε τι εννοεί. Μας απήντησε ότι πρέπει να πάρετε χρήματα από το Ίδρυμα, να τα δώσετε σε εμάς, mm-hmm, σε μένα, στον ίδιο, mm-hmm, για να δώσουμε κάποιους από τους συνδικαλιστές που αντιδρούν, ούτως ώστε να μπληθούν οι αντιδράσεις τους. Ευνηδιαστήκατε, είμαι σίγουρη, βέβαια. Ευνηδιαστήκατε, λέω, μόλις το ακούσατε αυτό. Απολύτως, το ανταποδοτικό αυτού του στυλ. Και εγώ και ο αναπληρωτής διοικητής, ναι, του είπαμε αυτά που έπρεπε να υποθούν εν προκειμένου, mm-hmm, ότι δεν πρόκειται να γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν. Εγώ βέβαια τα κατήγγειλα στον Υπουργό εν συνεχεία, ναι, ως όφιλε, και ο Υπουργός μου είπε ότι πρέπει να τα καταθέσω και στην αστυνομία. Ναι. Κάτι το οποίο έκανα. Mm-hmm. Ενόρκως κατέθεσα και από εκεί και πέρα ανέλαβε η αστυνομία να κατευθύνει εμένα, mm-hmm, για αυτή την ιστορία της εκβίασης. Mm-hmm. Στιγνός εκβιασμός, mm-hmm, δεν κατανόμασε ποτέ ποιους ήθελε να λαδώσει. Ναι. Πιθανόν να τα έπαιρνε και μόνος του, αυτό το ξέρεις, στην ανάκριση τώρα θα βγουν τα πράγματα. Θα μιλήσει, πιστεύω, ο υπεύθυνος αυτής του εκβιασμού, έτσι δεν είναι? Κυρία Καρά. Σας έχουμε, κυρία Καρά. Τι έγινε, έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό, έκλεισε.
να επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, όπως ακούσατε, εκβιασμός συνδικαλιστής στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οι λέξεις χάσαν το νόημά τους. Ανταποδοτικά. Εγώ εμείς τα ανταποδοτικά τα ξέρουμε διαφορετικά. Αλλά ότι ο εκβιασμός λέγεται ανταποδοτικό, αυτό πρώτη φορά. Δηλαδή, έχουμε ακούσει τα απίστευτα πράγματα τα τελευταία χρόνια.